επειδή και εσύ είσαι αρκετά νεαρή ηλικία, έχασε τους γονείς σου. Θέλω να μου πεις αυτό, αυτό μέσα μας, μέσα σου, είναι κάτι το οποίο εσύ κατάλαβες ότι μέσα σου έγινε ένα κρακ. Θέλω να πω, δεν ήσουν ένα παιδί στην εφηβεία ή 18 χρόνια, ήσουν ένας άντρας, πια είχες, πατούσες τα πόδια σου. Όμως αισθάνθηκες αυτό που λέμε, τώρα είμαι ορφανός, που έχουμε συνηθίσει να το λέμε για μικρότερα παιδιά, όμως παρόλα αυτά, και εσύ πέρασες το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να καταλάβω, υπάρχει ηλικία όταν κόβεται ο δεσμός με τη μάνα μας? Δηλαδή, αισθάνεσαι καλύτερα? Πολύ μετά την απώλεια, διότι έτσι, ήταν έτσι η διαδικασία αυτή τη. Δεν ξέρω αν η ίδια, εν πάση περιπτώσει, για τη δική μου περίπτωση λέω, ασθένεια, που φτάνει σε ένα σημείο που λες να ηρεμήσει ο άνθρωπος. Οπότε, κάπως πολύ ενοχικά το λέω, μπορεί και να θες να επισπευθούν οι διαδικασίες, αφού ξέρεις ότι δεν υπάρχει πισωγύρισμα σε αυτό. Συνεπώς, στην πρώτη περίοδο, κάπως ηρεμείς κιόλας, που σταματάς να βλέπεις τον άνθρωπο να υποφέρει. Να υποφέρει τόσο. Οπότε, αφού περάσει αυτή η διαδικασία και αυτό το χρονικό διάστημα που έχεις ηρεμήσει, που δεν είναι πια, που λες, σε ένα σημείο που λες, ας σταματήσει να πονά και ας μην είναι πια κοντά μου. Μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι είσαι μόνος και ότι ό,τι είναι να κάνεις, εσύ πρέπει να το κάνεις. Δεν έχεις πια κανένα την εύκολη λύση. Δημήτρη, ένα γιατί δεν σε πιάνει, ένα παράπονο, δηλαδή στη δεύτερη φάση που λες γιατί. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που έχουν φύγει και νωρίς από τη ζωή. Και η μητέρα σου και η μητέρα της Άννας Μαρίς, δηλαδή δεν σε πιάνει αυτό το παράπονο. Και τώρα έρχεται και το Πάσχα, ένας από τους ανθρώπους. Εγώ βρήκα διάφορα κόλπα. Το λέω τώρα γιατί να τα λέμε και λίγο πιο ήρεμα, ας πούμε, δεν έγινε τίποτα. Προσπαθείς να κάνεις, καταρχάς αυτό που είπε πολύ σωστά και η Άννα Μαρία, εγώ έλεγα τους τρως τους γονείς σου. Βλέπεις ξαφνικά αυτά που τους κοροϊδεύες να βγαίνουν από μέσα σου. Λες ατάκες τους. Λες, η μάνα μου έλεγε, σταμάτα να ξοδεύεις λεφτά, θα πηδάμε από τα παράθυρα. Άρχισα να το λέω εγώ. Ότι κοροϊδεύω και βγήκε από το στόμα μου και λέω εγώ. Ή διάφορες παραδόσεις του Πάσχα, ας πούμε. Το ευχέλαιο, τη Μεγάλη Τετάρτη, το στόλισμα, τα αυγά, το βάψιμο. Όλα, ό,τι έθιμο έκανε, ακόμη και το θυμιάτισμα την Κυριακή που με κοροϊδεύουν και οι φίλοι μου και ενίοτε κοπέλες μου, έκανα ακριβώς τα ίδια. Αλλά δεν έρχονται. Την άκουσα να λέει για αυτό που είπε στο τέλος, λέει ότι. Μπορείτε, είναι από τη σκόνη, από αυτό όλο που γίνεται. Με χάλια με το λαιμό. Λοιπόν, έλεγα αυτό που έλεγε για την ευχή μου και θυμήθηκα ότι η μαμά μου, όλη μου τη ζωή, όταν πήγαινα σχολείο, κάθε πρωί μου έλεγε το ίδιο πράγμα. Την ευχή μου! Και το τράβαγε έτσι. Ότι κάνω το ίδιο την ευχή μου, παιδί μου. Την άκουγα να το λέει και στα παιδιά μου, από μικρούτσικα που πήγαινα στον νηπιαγωγείο. Άντε, παιδί μου, καλό σχολείο και την ευχή μου να έχεις. Και λέω, κοίτα να δεις. Καμιά φορά κολλάνε στα αυτιά μας αυτά που μας λένε, χωρίς να δίνουμε και πολύ σημασία εκείνη τη στιγμή, γιατί γίνεται σαν μια συνήθεια. Πώς λέμε, ζακέτα να πάρεις. Ναι. Κάπως έτσι. Είναι μια συνήθεια, είναι μάλλον σαν κλισέ όσο τον έχεις τον άνθρωπο, όσο τη μητέρα σου την έχει εν ζωή. Και μετά, όταν έχει φύγει, λες. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό που μου έλεγε, πόσο πολύ από την καρδιά της μέσα έβγαινε. Είχε πει η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου σε εμάς, που έδωσε πριν από λίγο καιρό συνέντευξη, κάτι που πραγματικά το είχα νιώσει πολύ έντονα. Είχε πει η παρουσία της έχει αντικατασταθεί από την απουσία της. Δηλαδή δεν έχει φύγει, γιατί η απουσία είναι τόσο έντονη όταν μιλάμε για τη μητέρα, ειδικά αν την έχει στη ζωή σου, μεγαλώνει τα παιδιά σου, είναι δίπλα σου. Είναι τόσο έντονη η παρουσία που την απουσία την νιώθεις κάθε μέρα. Λες, α, θα ήταν εδώ δίπλα τώρα. Ή λες, τώρα θα την έπαιρνα τηλέφωνο. Τώρα θα μαλώνω. Τώρα θα κάναμε αυτό. Τώρα θα συμφωνούσαμε. Τώρα θα γκρίνιαζε γι' αυτό. Τώρα θα τις γκρίνιαζα εγώ. Ακόμα και να. Κάθε μέρα. Και να εκνευρίζεσαι, ρε παιδί μου, είναι μέσα στη ζωή. Και να μαλώνεις και να διαφωνείς. Εντάξει.